Επιστρέψαμε και δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον Νίκο Γαλανό να φύγει, γιατί χρόνια σας περιμένουμε. Τώρα που ήρθατε, τελείωσε. Όταν είμαστε σε άλλο κανάλι. Περνάω πολύ καλά μαζί σας. Χαίρομαστε πολύ. Θέλω να σας το πω. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένας κεντρικός πολυεκατομμυριούχος, ο οποίος δίνει άπειρα χρήματα για να κρατηθεί νέος. Ναι. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι να. Τέλος πάντων, τι να τα. Να δείχνετε συνομήλικη. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να του στείλουμε μια φωτογραφία σας με την ταυτότητά σας δίπλα και να πούμε: ορίστε, κάντο, μπορείς. Ναι, σωστά. Μπορείς. Εσείς τι κάνετε λοιπόν, λέτε ότι είστε, ζείτε στην εποχή. Και έχετε πει και την ηλικία. Λοιπόν, ναι, το λέω. Εντάξει, εγώ είμαι 79 αυτή τη στιγμή, 45. Ναι. Μην το ακούσει η Μαρία Ιωαννίδα. Τώρα θα τα βάλει μαζί σου. Όχι, εγώ δεν είπα κάτι. Όχι, είναι πολύ νεότερη, να το πούμε αυτό. Όχι, μωρέ, πλάκα κάνουμε. Ναι, πλάκα κάνουμε. Μαρία, μην έχεις πρόβλημα. Κοίτα, νομίζω ότι είναι θέμα. Εντάξει, είναι θέμα καταρχάς γονιδίου. Ναι. Έτσι. Είναι θέμα τρόπου ζωής και είναι και θέμα σκέψης. Να μην πω όμως, δεν θέλω να μπω τώρα σε συζητήσεις εσωτερικές και επιστημονικές και ξέρω εγώ. Η σκέψη μας επεμβαίνει και στο κύτταρό μας, επεμβαίνει και στο σώμα μας. Σαν αυτό που λένε ότι τρως είσαι, ή ότι σκέφτεσαι είσαι. Γι' αυτό και λέμε, είδες που λέγαμε πριν, που εγώ πάντα έβλεπα μέσα από το μάτι. Έβλεπα δηλαδή τις ιδιαίτερες πλευρές του χαρακτήρα του άλλου του ανθρώπου. Το δεύτερο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο. Υπάρχει και τρίτο, υπάρχει και τέταρτο. Ναι. Άρα λοιπόν, αν οι σκέψεις σου, αυτές που έχεις μέσα σου, που τις κρύβεις και δεν τις εκδηλώνεις, όμως αυτές επεμβαίνουν. Και επεμβαίνουν στο κύτταρό σου, επεμβαίνουν στο εξωτερικό σου όλο περίβλημα, ας πούμε, το λεγόμενο καθαρά ύλη. Πώς τις ελέγχεις τη σκέψη σου? Ποιο? Πώς τις ελέγχεις τη σκέψη σου? Όχι, εγώ δεν θα πω τώρα τη μέθοδο να τις ελέγχεις, όχι. Υπάρχει η μέθοδος αυτή. Η μέθοδος είναι μία. Είναι από αρχαιοτάτων χρόνων, την έχουν πει οι αρχαίοι. Υπάρχουν σχολές, υπάρχουν θρησκείες, υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι το γνώθης αυτών, που λέμε. Αυτό είναι το γνώθης αυτών. Δηλαδή να μπορείς να καταλαβαίνεις, να μάθεις, να δουλέψεις με αυτό που είσαι. Και αυτό θα εκφράσεις. Και στον τρόπο ζωής που είπατε. Ο τρόπος ζωής πάλι είναι να μην ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κριτική στον άλλον. Πώς είναι αυτός έτσι, πώς έγινε έτσι και γιατί δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος, ο μαγκούφης, ο μουρμούρης, αυτός που λέει κοίτα αυτός, κοίτα ρε. Που έχει ένα κακό λόγο να πει. Ας πούμε, ναι. Και εγώ ας τα πούμε έτσι ή αυτά, εγώ είμαι μια κούκλα και αυτή τι έκανε και δεν παντρεύτηκε αυτόν και δεν ξέρω τι. Αυτό, ένα σωρό τέτοια σκέψεις στο μυαλό, σε τρώνε. Και δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν έχεις σκέψη καθαρή, αυτό θα βγει και στο δερματάκι σου. Θα βγει και στο χεράκι σου. Θα βγει, ας πούμε, σε πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε πάντα. Εμένα μου λένε κάτι κάνεις, δεν μπορεί. Ναι. Τίποτα ρε παιδιά δεν κάνω. Ούτε έχω κάνει, ούτε κάνω. Και ούτε θα κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Ο άλλος όμως, γιατί έχει δεύτερες, τρίτες σκέψεις, περίεργες, ξέρεις, δεν πω κακές, περίεργες, αυτός τρώγεται με αυτό και σου λέει αφού εγώ είμαι έτσι, αφού εγώ κάνω αυτό ή εγώ εκδηλώνω αυτό άλλο, άρα και αυτός κάτι κάνει για να μην το είναι σαν και εμένα. Δεν είναι έτσι. Ναι, μεν είπαμε το γονίδιο, αλλά από εκεί και πέρα επίσης. Καπνίζετε, πίνετε, βγαίνετε, το τσιγάρο το έκοψα το 1981. Ναι. Έκοψα το τσιγάρο. Μόλις το Πασόκ. Μόλις μαζί με το Πασόκ έκοψα εγώ το τσιγάρο. Ναι. Λοιπόν, και μια δουλειά που είχα κάνει που μου την κόψανε τη δουλειά. Μαζί με το τσιγάρο. Ναι, μαζί με το τσιγάρο. Η περίπτωση λοιπόν είναι όταν λέμε, τώρα το λέμε. Προσέχετε όμως και διατροφή και όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Δεν πρόσεχα ποτέ, Θανάση. Όχι.
Δεν πρόσεχα ποτέ στη ζωή μου. Κάποτε είχα κάνει το 2001, τότε ξεκίνησα που λέμε, και έκανα ένα χειρουργείο σοβαρό. Κανείς δεν το ξέρει, ούτε έχει νόημα, ούτε θα μείνω καθόλου σε αυτό. Απλά λέω, τότε η ομάδα των γιατρών, έμεινα δηλαδή, στο νοσοκομείο 10-13 μέρες, κάτι τέτοιο. Η ομάδα των γιατρών μου λέγανε, κόβεις αυτό, κόβεις το τένις, κόβεις αυτό, δεν θα τρώσει το άλλο, δεν θα κάνεις το άλλο, δεν θα περπατάς εκεί, δεν θα κάνεις το παράλλο. Λοιπόν, εγώ έλεγα από μέσα μου, καλά, λέγετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα συνεχίσω κανονικά τη ζωή μου. Και ο γιατρός μου, ο βασικός μου, λέει, μην τους ακούς αυτούς, μα. Έτσι ακριβώς, και τους άλλους γιατρούς. Γελάω τώρα. Εσύ να κάνεις αυτό που νιώθεις. Και έτσι το τένις το συνεχίζεται. Λοιπόν, γιατί λέω, σε ένα γήπεδο τένις σας γνώρισε, άνθρωπος και αυτόν. Ναι. Πέσατε σε μια σειρά που ήταν και ο Τζόρτζογλου. Ναι. Και παίζετε... Που έκανα τον δάσκαλο. Και κάνατε τένις. Ναι. Το θυμάμαι γιατί τότε μόλις είχα έρθει στην Αθήνα και είχα πάει να κάνω. Backstage. Ναι. Άκου. Ναι, ναι. Έπαιζα 40 χρόνια τένις. Ναι, ναι. Απλά τώρα δεν παίζω λόγω των προβλημάτων της μέσης.